Ραδιοθήβα 97,5. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Καλαμιώτη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Απλώς βλέπω κάτι παράξενο, απαράδεκτο δήμος που κάνει αυτό. Για μάτια του κόσμου ήρθε να καθαρίσει εδώ. Δεν κοιτάω ο χώρος που υπάρχει αλφα πατήτητα ο Δήμος που τα ξέρει μια δεκαετία. Και μετά από 10 χρόνια έρχεται ο Δήμος τώρα εδώ και ούτε ο αντίδρας ο αντιδήμαρχος δεν έρχεται εδώ για να καταλάβουμε το πρόβλημα στους Τσιγκάνους. Και έρχονται να καθαρίσουν τώρα εδώ να μας κλείσουν τα μάτια. Απαράδεκτα. Ποιος Δήμος υπάρχει? Δεν υπάρχει ο Δήμος για μας. Μας έχουν για σκυλιά, για πεταμένα. Μόνο στην ανάγκη. Ο χώρος θέλω να καταλάβει ο Δήμος υπάρχει τα πατήτητα. Μπορεί να καταλάβει τι μπορούμε να κάνουμε τα μικρά τα παιδιά. Υπάρχουν ψυχές εδώ. Τι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα παιδιά εδώ? Θα πεθάνουνε? Αυτό τους νοιάζει τώρα ο Δήμος να καθαρίσει τώρα τα σκουπίδια για να μας δείξει τι να μας δείξει? Λάθος τους, απαράδεκτοι. Κρίμα είναι. Το ξέρουν ότι υπάρχει ο χώρος β' απατήτητα μία δεκαετία και όλοι οι δημάρχοι το έχουν αδιαφορία. Και μας έχουν 15 χρόνια για πέταμα. Δεν καταλαβαίνουν που έχουμε ψυχές εδώ, μικρά παιδιά. Λυπάμαι. Λυπάμαι αυτό που έχει γίνει. Αυτοί που καθαρίζουν είναι από το Δήμο ή από άλλη υπηρεσία? Είναι του Δήμου και βασικά θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν επιλέξαν μόνο τους Τσιγκάνους να καθαρίσουν. Που δουλεύουν στο Δήμο και αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή... Τώρα τι ήρθαν να καθαρίσουν? Ήρθαν να καθαρίσουν, να μας κλείσουν τα μάτια τώρα. Καθαρίζουν τα σπίτια των Τσιγκάνων που καμία δουλεύουν... σχέση. Απλώς καθαρίζουν λίγα σκουπίδια στους δρόμους, στο δρόμο, τίποτα άλλο δεν κάνει ο Δήμος. Τίποτα άλλο. Αυτό που λένε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι από το hot spot εδώ είναι αλήθεια? Ναι, καμία. Ναι, υπάρχουν 10 άτομα. Αυτό είναι πάλι απαράδεκτο. Γιατί δεν έχουν δικαίωμα να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν εδώ κάτω. Αυτοί έχουν έρθει από το hot spot και καθαρίζουν σήμερα? Ναι, καθαρίζουν 10 άτομα. Από το hot spot? Ναι. Αυτοί είναι τσιγκάνοι που δουλεύουν στο hot spot, τσιγκάνοι? Ναι, τσιγκάνοι. Και τους φέρανε εδώ να καθαρίσουν εδώ? Ναι, να καθαρίσουν εδώ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο και επελεγμένα. Ρατσισμός. Τραβάτε γιατί είστε τσιγκάνοι και καθαρίσετε το χώρο σας. Τι είναι αυτό? Αυτό το έχω δει πρώτη φορά. Δεν το έχω ξαναζήσει άλλη φορά. Μπορεί να κατέβουν κάτι του Δήμου, να καθαρίσουμε την αστυνομία και να φωτίσουμε κι εμείς. Μου τι, δεν έγινε αυτό. Επελεγμένα έγινε. Ελλάδα εδώ τσιγκάνοι. Τι είναι, τι είμαστε? Πρόβατα. Και να καθαρίσουν τι είναι, να μας καθαρίσουν. Ποιος τους έφερε εδώ, ποιος τους είπε να έρθουν εδώ? Ο Ανδρέας όμως ο Κασαμάτης φώναξε τα παιδιά και για να κατέβουμε εδώ κάτω. Να κατέβουν ή τους είπε επιτακτικά θα κατέβετε κάτω? Θα κατέβετε κάτω και θα καθαρίσετε το χώρο. Μόνο τους Τσιγκάνους το έκανε αυτό. Επελεγμένα. Ρατσισμός 100%. Αυτό ξέρετε, δεν υπάρχει αρμοδιότητα για να... Όχι, δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση. Στο hot spot τι δουλειά κάνανε τα παιδιά αυτά? Καθαρίζουν εκεί πέρα. Καθαρισμό. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση οι κύριοι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί για να έρθουν εδώ σήμερα να καθαρίσουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι ρατσισμός 100%. Δεν υπάρχει λύση. Και κάτι άλλο να απαντήσω. Εδώ το ξαναλέω, το αναφέρω. Υπάρχει β' απαντήτητα πριν 10 χρόνια και αυτό το έχουν, μας έχουν για πέταμα. Λάτε να ελέγξουμε το πιο βασικό για να σώσουμε ψυχές. Για να σώσουμε τα μικρά παιδιά, μην πάθουν μικρόβια παντίτητα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και τώρα ερχόμαστε εδώ να σκουπίσουμε τα σκουπίδια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Είναι όλοι απαράδεκτοι. Τι σκουπίδια, εδώ τα χόρτα είναι όλα δίπλα 2 μέτρα. Δείξανε τώρα δύο φορτικά σαν σκουπίσαμε. Εντάξει, τσιγκάνοι είναι, καταλαβαίνεις τώρα. Μας έχουν για πέταμα. Μας έχουν για σκυλιά. Λυπάμαι αυτό που γίνεται. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά που γίνονται. Δεν κοιτάνε να σώσουν τις ψυχές, κοιτάμε τώρα να μας ρίξουμε ένα μάξι σκουπίδι για να μας κλείσει τα μάτια. Όχι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να κατέβει ο Ανδρέας ο Κασαμάτης να πει τι λέω, παιδιά, τι πρόβλημα υπάρχει. Εδώ υπάρχει β' απατήτητα. Αν δεις το χώρο κάτω εκεί, αν περάσεις, ψυχές να απαντήσεις. Ο χώρος εκεί μέσα, όλα τα σκατά από τους βόρδους βγαίνουν. Και τώρα ερχόμαστε εδώ να σκουπίσουμε τώρα τα σκουπίδια. Τι να πω, λυπάμαι. Και αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αυτό που γίνεται εδώ δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου αυτό.